αξίζει. Η ελληνική γαστρονομία βρέθηκε στο επίκεντρο συμποσίου που πραγματοποιήθηκε για 10η χρονιά στη χώρα μας με τη σύμπραξη ελληνικών εταιριών τροφίμων και ποτών, παραγωγών και τουριστικών επιχειρήσεων. Τα τυριά της Ελλάδας, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στο συμπόσιο 2020. Η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του ομίλου Aldemar για την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο έχει καταστεί θεσμός με τη μεγαλύτερη σύμπραξη ελληνικών εταιριών, τροφίμων, ποτών και επιχειρήσεων. Το opening event πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο του Motel Castri, ξεκινώντας το ταξίδι των ελληνικών γεύσεων στις πόλεις της Ευρώπης. Είναι μια οριζόντια υποδομή, αν θέλετε, που στηρίζει τον τουρισμό, αλλά είναι και ένα τουριστικό προϊόν από μόνο του. Το συμπόσιο δεν θα μπορούσε να γίνει εάν όλοι όσοι το αγκάλιασαν δεν βάζαν ο καθένας το λιθαράκι του. Δεν βασίζεται στην χρηματική συμβολή, αλλά στη συμβολή με ό,τι πόρους υλικούς ή ανθρώπινους έχει ο καθένας. Τα πολυβραβευμένα ελληνικά τυριά με τις διάφορες ποικιλίες τους και τη μακραίων ιστορία που ξεκινά από την εποχή του Ομήρου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι λαμπεροί καλεσμένοι της εκδήλωσης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που, σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουμε στο 11ο Συμπόσιο Gourmet Touring. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αγγελόπουλο και όλη του την ομάδα, γιατί για 11 χρόνια συνεχίζει αυτή την προσπάθεια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πρόσωπα του πολιτικού, καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου.